Κύριε Δελή, εσείς στο ΚΚΕ χαρακτηρίζετε ασφυρίνη τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Άρα υποθέτω, θέλατε κάτι παραπάνω. Δεν το θέλαμε μονάχα εμείς. Το ήθελε και ο κόσμος, το δικαιούται ο κόσμος. Αλλά ήθελα, κύριε Κοταρίδη, να πω καταρχήν για αυτό που είδαμε χθες. Όσοι το είδαν από την τηλεόραση, για αυτό το κακόγουστο θέαμα, που δεν ήταν μόνο κακόγουστο, ήταν και εξοργιστικό, από τη στιγμή που τα δύο μεγάλα κόμματα, τα κόμματα που κυβέρνησαν, εν πάση περιπτώσει, τους είδαμε να τσακώνονται για το ποιος έκανε το μεγαλύτερο κακό στον κόσμο. Κοιτάξτε, η δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο λαός είναι αποτέλεσμα των δικών τους πολιτικών. Θα πρέπει κάποια στιγμή να τους το πούνε αυτό, θα τους το πει, ελπίζουμε, ο λαός. Των δικών τους πολιτικών και εξαιτίας της φορολεηλασίας και της φοροεπιδρομής που υπήρξε όλα τα προηγούμενα χρόνια, εξαιτίας της μείωσης των μισθών, εξαιτίας της μείωσης των συντάξεων, η Νέα Δημοκρατία έκοβε μισθούς, ο ΣΥΡΙΖΑ έκοψε συντάξεις, το ΕΚΑΣ, και έρχεται τώρα η ακρίβεια ως δηλητηριώδες κερασάκι σε μια αντιλαϊκή τούρτα να αποτελέσει ό,τι απέμεινε από το εισόδημα της λαϊκής οικογένειας. Αυτό βεβαίως δεν αναπληρώνεται με κανένα επίδομα των 250 ευρώ ή μισθό στους υγειονομικούς. Όλες οι λαϊκές οικογένειες έχουν ανάγκη. Οι υγειονομικοί έχουν ανάγκη από την ένταξη, επιτέλους θα το ξαναπούμε, από την ένταξη τη δικαιούνται, είναι πέρα για πέρα δίκαιοι του κλάδου τους στα βαρέα και ανθυγιεινά. Αν δεν είναι υγειονομικοί στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα, τότε ποιοι είναι, κύριε Κοταρίδη? Δεν καταλαβαίνουμε τι περιμένουν οι κυβερνήσεις για να το υλοποιήσουν και βεβαίως από τις συντάξεις που κόπηκαν από τη 13η, τη 14η χρειάζεται γενναία ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων, χρειάζεται να γίνουν αυξήσεις στους μισθούς σήμερα και όχι να περιμένουμε τα Χριστούγεννα για να πάρουμε όσοι πάρουν ένα επίδομα. Υπάρχουν χρήματα για όλα αυτά τα οποία λέτε? Γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω, θεωρώ δεδομένο ότι κάθε κυβέρνηση που θα έβγαινε στα πράγματα, θα ήθελα να μπορεί να δίνει αυτά τα χρήματα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Θα σας απαντήσω, κύριε Κοταρίδη. Κατά την άποψή μας, τα χρήματα αυτά υπάρχουν. Το ζήτημα είναι πώς τα διαχειρίζονται οι κυβερνήσεις και σε ποιους τελικά τα δίνουν. Και η πραγματικότητα λέει ότι όλες οι κυβερνήσεις, οι αστικές κυβερνήσεις, ανεξάρτητα από το ποιος κυβερνάει, τα χρήματα, τη μεγάλη μάζα αυτών των χρημάτων, τη διαθέτουν για τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Παραδείγματος χάρη, όταν. Να το ξεκινήσω από τους καναλάρχες, όταν σε αυτούς αναστέλλεται ή μάλλον καταργείται η δόση την οποία έπρεπε να δώσουν πέρυσι, όταν επιδοτούνται, επιχορηγούνται με ζεστό χρήμα μεγάλες αεροπορικές εταιρείες και μεταφορικοί όμιλοι, όταν οι παραχωρησιούχοι, οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών οδών επιδοτούνται με δισεκατομμύρια από το ελληνικό δημόσιο, αυτό δείχνει ότι και χρήματα υπάρχουν. Απλώς πάνε σε αυτούς. Το ίδιο θα γίνει και με το Ταμείο Ανάκαμψης, με αυτά τα αρκετά δισεκατομμύρια, κύριε Κοταρίδη, τα οποία αναμένονται να έρθουν στη χώρα μας. Δυστυχώς δεν θα πάνε για τις λαϊκές ανάγκες, θα πάνε για την πράσινη ανάπτυξη, θα πάνε για την ψηφιακή μετάβαση, δηλαδή για τα πράσινα και τα ψηφιακά αρπακτικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βάλτε μόνο μια τελεία. Κύριε Δελή. Αυτοί που τσακώνονται, κύριε Κοταρίδη, ψήφισαν μνημόνια. Ο καθένας το δικό του και το τρίτο όλοι μαζί. Δεν αρκεί όμως να περιγράφει κανείς μια δύσκολη πραγματικότητα. Θα επαναλάβω δύο πολύ συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να γίνουν τώρα που επήγουν. Την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ και την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων. Γιατί, κύριε Κοταρίδη, 800.000 εργαζόμενοι αμείβονται με μισθούς κάτω των 400 ευρώ. Γι' αυτό το πράγμα μιλάμε τώρα. Και βεβαίως να καταργηθεί επιτέλους ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην ενέργεια, στη βενζίνη και ο ΦΠΑ στα πλατιά είδη λαϊκής κατανάλωσης. Είναι άμεσα μέτρα τα οποία μπορούν να ληφθούν προκειμένου να ανακουφιστούν στοιχειωδώς οι λαϊκές οικογένειες. Από εκεί και πέρα η πραγματικότητα είναι δύσκολη. Η πανδημία βλέπουμε ότι καλπάζει. Η κυβέρνηση όλη μέρα από το πρωί ως το βράδυ ασχολείται με το εμβόλιο. Κυρίως με τους μη εμβολιασμένους, αρνείται να ενισχύσει το δημόσιο σύστημα υγείας με προσλήψεις, το αρνείται εδώ και δύο χρόνια, αρνείται να επιτάξει τις μεγάλες μονάδες της ιδιωτικής υγείας, και όχι μόνο αυτό, αλλά τους επιδοτεί και όλους, αρνείται να εκπονήσει ένα επιστημονικό σχέδιο εμβολιασμού, ενημέρωσης,
προσωποποιημένης ενημέρωσης, επιδημιολογικής επιτήρησης. Δεν λέμε κι άλλη ενημέρωση, 42 χρόνια ενημέρωση όμως. Έχουμε όχι, σποτάκια, έχουμε διαχρηστικά, έχουμε ειδικούς, έχουμε πάνελ, έχουμε τηλεοράσεις. Για το εμβόλιο, για το εμβόλιο δεν έγινε, κύριε Κοταρίδη, καμία ενημέρωση. Δεν είναι ενημέρωση επιστημονική τα πάνελ, τα τηλεοπτικά. Ενημέρωση επιστημονική είναι μια επιτροπή επιστημονική, η οποία θα υλοποιεί, θα ενημερώνει σε κάθε νοσοκομείο, κάθε θα μπορεί ο κάθε άνθρωπος, ο οποίος έχει τους ενδιασμούς, τις φοβίες, τους δισταγμούς. Μα κύριε Δελήμου, πάνε στα νοσοκομεία οι άνθρωποι και σηκώνονται και φεύγουν μόνοι τους ή λένε στον γιατρό με διασωληνώσεις, ο γιατρός τους τα λέει, δεν τα λέμε εμείς. Εκτός από αυτό το κομμάτι του πληθυσμού, υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι που δεν έχει εμβολιαστεί γιατί δεν έχει πιστεί. Να απευθυνθούμε λοιπόν σε αυτό με έναν τρόπο πιο επιστημονικό, με έναν τρόπο θα έλεγα και πιο ανθρώπινο, αντί να τους κουνάμε διαρκώς το δάχτυλο. Και βεβαίως αυτό να γίνει μέσα από ένα σχέδιο το οποίο θα εκπονηθεί και το οποίο θα υλοποιηθεί σε κάθε μονάδα, δημόσια μονάδα υγείας. Αν έχετε κάποιο μαγικό τρόπο που μπορείτε να πείσετε αυτούς τους ανθρώπους, τότε πραγματικά μαγικό τρόπο, να λάβετε και μια πρωτοβουλία πραγματικά δεν να βοηθήσετε. Δεν ισχυριζόμαστε ότι έχουμε μαγικό τρόπο. Mm. Λέμε ότι θα πρέπει η ενημέρωση να γίνει με ένα διαφορετικό τρόπο. Με ένα διαφορετικό τρόπο και με έναν προσωποποιημένο, αν θέλετε, τρόπο, με έναν εωδή ο οποίος θα παίξει το ρόλο του. Για παράδειγμα, δεν θα μπορούσε να κάνει τα τεστ ο ΕΟΔΗ στα σχολεία, κύριε Κοταρίδη, ή στις ένοπλες δυνάμεις. Γιατί δηλαδή θα πρέπει αυτό να είναι φροντίδα και για τις λαϊκές, για τις μάνες, λοιπόν, για τους πατεράδες των παιδιών.